Καλή σας ημέρα. Είμαστε στο ρυθμό 949. Είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο. Έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο. Εγώ κάνω εδώ τον πρόλογο. Συνήθως μιλάω πάρα πολύ. Στο τέλος φεύγει ο καλεσμένος, δεν προλαβαίνει να μιλήσει εκείνος κτλ. Δεν θα πω πολλά. Άλλωστε η πορεία του και οι επιλογές του τον χαρακτηρίζουν. Εγώ θα πω το εξής. Ότι από όλους όσοι, γιατί είναι και λίγο της μόδας η φάση τώρα φαγητό, σεφ, γνώμη πάνω στο φαγητό και όλα αυτά, από όλους όσοι είναι αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, αυτός που θέλαμε και είναι δίπλα μας και είναι στο ένα εναντίον μαπών είναι ο Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί είναι μάπας. Ένας καλεσμένος. Τρεις μάπες. Ένα ταψί ταούκιοξου. Και μία τυροκαφτερή. Τρία σκαμπό. Ένα τυχολίτης. Έλμεο της ποδολαγνίας του. Μία κονσόλα. Ανελέητες ερωτήσεις. Καλώς ήρθατε στο Ένας εναντίον μαπών. Εγώ την τυροκαφτερή όντως την είπα. Μάπας. Μάπας. It's the title. Για εξήγησε το άνθρωπο πρώτα, νομίζω είναι ήθελε και το βρίσκουμε. Γιατί είναι καραγκιόζης. Με έπνιξε. Ήρθαμε στην αρχή, παραλίγο του κάνουμε σεξ. Τον το λέμε μάπα, δηλαδή ο άνθρωπος τι εμπειρία θα έχει. Δεν κατάλαβες, το χτίσε πάρα πολύ καλά και θα κοκκινήσει ολόκληρο. Δεν είναι το μάπα. Είναι το μάπε σόου και όλοι μας οι ακροατές και εμείς μαζί λεγόμαστε μάπες. Δηλαδή ότι είσαι δικός μας, ότι είσαι της φάσης μας αυτό. Α, δηλαδή αν ήταν το τσοπάνι σου θα λεγόμαστε τσοπάνι, δε. Ναι, τσοπαναρέο. Μπράβο, ναι. Εντάξει, δεν μπορούσε να... Σταμάτη, βοήθα, δε, Οδωρίκος, παρακαλώ. Δημήτρης, καλώς ήρθες πάρα πολύ. Τι λέω, ρε. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθες πάρα πολύ. Με έχετε κάνει και έχω χάσει τα λόγια μου. Καλώς ήρθες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, που είμαι μάπας. Μπράβο. Σημαντικό. Είναι σημαντικό να ξέρεις, γιατί το φοράνε κάποιοι. Όντως, είναι τίτλος. Είναι τίτλος. Είναι το μαπάς. Είμαστε 10 χρόνια εκπομπή και όλοι μας οι ακροατές λέγονται μάπες. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Έχουμε και μπλουζάκια, δηλαδή θα πάρω μπλουζάκι μαπάς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε και μπλουζάκια μαπάς, καπελάκια και τέτοια. Κάθε χρόνο λέμε να φτιάξουμε, αλλά... Άμα δεν τα αναλάβω εγώ, δεν. Είμαστε κανονικοί μάπες. Είστε μάπες, εντάξει, είστε μάπες, δεν υπάρχει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε αρχικά που είσαι κοντά μας, γιατί έχεις λίγο αποτραβηχθεί από όλη αυτή τη φάση. Ξέρω ότι είναι συνειδητό. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, για το γεγονός ότι συνειδητά και είναι επιλογή σου να μείνεις στην πρώτη γραμμή τη showbiz, εννοώ, έτσι, γιατί στη δουλειά σου είσαι ακόμη στην πρώτη γραμμή. Κοίτα, μωρέ, ήταν εντάξει. Θεωρώ ότι έκανα τηλεόραση πάρα πολλά χρόνια σε ΡΗ και έπρεπε να κάνω ένα διάλειμμα. Δεν έκατσε και αυτό που ήταν να κάτσει. Δεν έκατσε όπως ήθελα εγώ να κάτσει. Και το μάστερ σε δουλειά. Σωστά. Mm-hmm. Είχα αφήσει τις δουλειές μου, γιατί η κανονική μου δουλειά είναι η μαγειρική. Είχα αφήσει τις δουλειές μου πίσω, οπότε είπα να κάτσω ένα χρόνο, να μαζέψω λίγο τα πράγματα, να ξαναγίνουμε οικογένεια, γιατί δεν έβλεπα πάρα πολύ την οικογένειά μου, και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Δηλαδή, Δημήτρη, είχες φτάσει να δουλεύεις πόσο, γιατί λογικά το βράδυ δεν είσαι στο μαγαζί. Όλο το πρωί ήσουν στα γυρίσματα. Και το βράδυ στο μαγαζί είχα φτάσει να κοιμάμαι 3-4 ώρες την ημέρα. Τι λες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Χωρίς να βλέπω τη γυναίκα μου, χωρίς να βλέπω τα παιδιά μου, χωρίς να βλέπω κανέναν. Φίλους, τίποτα. Το πιο σημαντικό δεν είναι, εννοείται, φίλε. Πάντα στην οικογένεια. Εντάξει. Άρα και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι μερικά χρόνια θα τα θυσιάσω στη δουλειά, ώστε αύριο μεθαύριο να είμαι πιο εκεί με την οικογένεια, αλλά δεν είναι έτσι αλήθεια. Ναι, ρε, αλλά εγώ θυσιάζω πολλά χρόνια. Έχω φτάσει, ναι, παιδιά 48 χρονών. Φέτος κλείνω 30 χρόνια μαγειρική στις κατσαρόλες. Είναι, δηλαδή, είναι ναι, 30 χρόνια. Τα νούμερα είναι τρελά. Ξεκίνησα στα 18 μου. Πώς ξεκίνησες, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Τυχαία. Δεν είχα λεφτά καθόλου. Οι γονείς μου, κλασικοί γονείς του, άντε παιδί μου, φύγε, πήγαινε στην Αμερική, αλλά εμείς δεν έχουμε να σε βοηθήσουμε. Οπότε τι να κάνω κι εγώ, κακομοίρης. Η πιο εύκολη δουλειά στην Αμερική ήταν σερβιτόρος. Πάω σερβιτόρος ένα χρόνο. Α, πήγε στην Αμερική. Πήγα στην Περίμενε, Αμερική. Εδώ πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες? Εδώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Okay. Μεγάλωσα στην περιοχή Γλυφάδα, Αργυλούπολη, Λιούπολη, ανάλογα τότε που φύσαγε ο άνεμος. Γιατί ήταν και περίεργες εποχές, δεκαετία 70. 80. Σε ποια πλατεία μαζεύονταν? Μπράβο. Τα φιλαράκια. Ναι, ή μέχρι που μας έφταναν τα λεφτά να πάρουμε το λεωφορείο. Γιατί μάλιστα, δεν ήταν και ένα εισιτήριο τότε, έριχνες εκεί διάφορα. Και κάποια στιγμή στα 16,5-17 έφυγα για την Αμερική. Είχες κάποιον συγγενή εκεί και πήγες? Είχαμε οικογένεια. Γονείς μου είναι Ελληνοαμερικανοί και τα λοιπά. Είχα υπηκότητα, όλα αυτά τα γνωστά. Οπότε ήταν, ναι, εύκολο. Καλά. Εντάξει, εύκολο να πας και να δουλεύεις. Λίγο πιο, ναι, δεν πας. Εύκολο δεν ήταν. Ήταν σοκ, γιατί μιλάς για τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία, ναι, με εποχές Πασόκ, Παδρέου κτλ. Μια Ελλάδα η οποία είχε αναγεννηθεί. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες που είχαμε εμείς στην Ελλάδα ήταν πολύ πίσω.
Δεν υπήρχαν ίντερνετ, δεν ταξιδεύαμε πάρα πολύ τότε. Δεν ήταν εύκολο να πας στην Ευρώπη, να φύγεις από τα όρια της Ευρώπης. Τα έχουμε λίγο ξεχάσει εμείς αυτά, αλλά έτσι ήταν. Οπότε το γεγονός του να πας στην Αμερική, γιατί δεν έβγαινε μια χώρα που υπέφερε να πεις ότι ψάχνω το μέλλον μου αλλού, ήταν ότι είχες γονείς οι οποίοι είχαν δει τον κόσμο και σου λέγανε: μην κάθεις εδώ πέρα, αγοράκι μου, δεν είναι καλό το μέρος, η ελπίδα σου είναι στην Αμερική, ας πούμε. Όχι, καμία σχέση. Ήμουν έτσι εγώ. Δεν ήθελα την Ελλάδα, ήθελα να φύγω. Με στένευε η Ελλάδα. Θεώρησα ότι η Ελλάδα για μένα ήταν πάρα πολύ μικρή. Με έπνιγε η Ελλάδα. Ίσως ήμουν για λίγο επαναστατικό μυαλό. Πες το, ήθελα να δω πράγματα παραπάνω. Ήθελα να κάνω πράγματα παραπάνω. Και λέω εντάξει, δεν κατάλαβες. Θα σηκωθώ να φύγω. Και τελικά, αυτό είναι το ερώτηση. Ναι, δηλαδή, ναι. Τελικά το μετανιώσεις, καλά έκανες. Δηλαδή, αν πήγαινε τώρα ο Δημήτρης στον Δημήτρη τον 17χρονο, τι θα του λέγει, τι θα του συμβούλευε να κάνει. Θα σου κόψω τα πόδια, μα φύγεις. Ρυθμός 949, εδώ είμαστε με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και είχαμε μείνει στην Αμερική που πρωτοπήγε και τα βρήκε και λίγο σκούρα και μας έλεγε την περιπέτειά του. Φέρει λίγο το στυλό να συμπληρώνω γιατί μου έχω το ερωτήσει στο μυαλό. Ναι. Εντάξει, ήταν πολιτισμικό σοκ καταρχήν. Ξαναλέω, φεύγεις από μια μικρή Ελλάδα, φεύγεις από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εσείς μπορεί να μην το έχετε προλάβει καν το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μπράβο. Είχα ταξιδέψει, είχα φύγει από το Ελληνικό, είχα γυρίσει από Βενιζέλος. Α, γεια σου. Αλλαγή επάνω ακριβώς. Εγώ έφυγα από το Ελληνικό και όταν γύρισα στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια και εδώ το Βενιζέλος, έπαθα πλάκα. Φαντάζομαι. Ναι, δηλαδή δεν το περίμενα. Και πας λοιπόν πού τώρα, φεύγεις και πας στο Λος Άντζελες τώρα. Και ξαφνικά προσγειώνεσαι στο LAX, το αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, που είναι ένα τεράστιο αεροδρόμιο, και λες φίλε τι γίνεται εδώ. Το χρυσό 80 πήγες τώρα εσύ εκεί πέρα. Τέλειο 80. Τέλειο δεκαετία στο 80. Και βγαίνεις λοιπόν έξω και ενώ έχεις δει ταινίες τώρα με ουρανοξύστες και τα λοιπά, εντάξει, δεν είχες και πολύ τηλεόραση τότε, είχες δει 2-3 ταινίες. Και σειρές, ναι. Ναι, μιλάμε τώρα εποχή παιδιά Βλαχοπούλου και τα καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Ξαφνικά σκάς τώρα στους δρόμους οι οποίοι είναι τεράστιοι, με κάτι αυτοκίνητα τεράστια. Όλα είναι τεράστια. Όλα είναι τεράστια. Με κάτι ουρανό. Όλα εκτός από ξέρεις τι. Ναι, ξέρω. Γι' αυτό. Μα γι' αυτό όλα τα άλλα είναι τεράστια. Ή σου φαίνονται. Και βέβαια, ναι, έπαθα σοκ. Ουρανοξύστες, άνθρωποι να μιλάνε ξένες γλώσσες. Το Λος Άντζελες ήταν πάντα πολύ πολιτισμικό. Δηλαδή, είχες Κορεάτες, είχες Μεξικάνους, είχες Ιάπωνες, είχες Κινέζους, είχες Αργεντίνους, τα πάντα. Οπότε μπαίνεις σε μια πόλη που ακούς ξαφνικά 25 διαφορετικές γλώσσες. Βλέπεις 25 διαφορετικές κουλτούρες. Ενώ εγώ είχα μεγαλώσει στην Ελλάδα της μίας γλώσσας, μίας κουλτούρας. Και σου πήρνει ένα χρονικό διάστημα. Εμένα πήρε 2 χρόνια. Δηλαδή, τον πρώτο χρόνο που ήμουν εκεί, έλεγα ρε, θα γυρίσω στην Ελλάδα. Θα γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν μπορώ. Και μου λέγαν όλοι, γιατί είχα αρχίσει να γνωρίζομαι, κάτσε λίγο, κάτσε ένα χρόνο και θα δεις ότι δεν ξαναφύγεις. Όντως, τον πρώτο χρόνο ηρέμησα. Το δεύτερο χρόνο μου άρεσε πάρα πολύ. Τον τρίτο χρόνο αποφάσισα ότι δεν θα γυρίσω ποτέ στην Ελλάδα. Άντε, ποτέ, ρε. Ναι, ποτέ. Πήγε στο άλλο άκρο μετά. Πορώθηκες κιόλας. Πήγα στο άλλο άκρο. Και έκανα να έρθω πίσω, παιδιά, ούτε για διακοπές. Έκανα να έρθω πίσω, νομίζω, 13-14 χρόνια. Από εκεί που έλεγες, εγώ θέλω να φύγω, να πάω πίσω στην Ελλάδα. Ναι. Πω, φίλε, φαντάζομαι τι μέρος είναι. Εκεί είδες κανέναν στάρ του κινηματογράφου, το έλεγε. Γιατί εκεί περισσότεροι είναι διάφοροι που προσπαθούν να κάνουν οντισιόν, δουλεύουν εκεί σε διάφορα diners και σε διάφορα εστιατόρια. Γενικώς, επειδή ασχολήθηκα με το χώρο των εστιατορίων κατά ανάγκη, έγινα σερβιτόρος. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δουλεύουν στα εστιατόρια, είτε είναι μάγειρες, είτε είναι σερβιτόροι, είτε είναι λατζέρδες, το κρυφό του όνειρο είναι να γίνουν ηθοποιοί. Έχουν τελειώσει κάποιες σχολές ηθοποιίας κτλ. Και αυτό είναι το κρυφό του όνειρο. Τότε όμως, παιδιά, ήταν το Hollywood. Ξεκίναγε και υπήρχε πλήρη απενοχοποίηση. Αρχές δεκαετίας του 90, οι άνθρωποι πολύ πιο χαλαροί, γενικώς στο Λος Άντζελες. Δηλαδή, έβλεπε ηθοποιούς οι οποίοι δεν τους ένοιαζε. Κατέβαιναν, παίρναν τον καφέ τους, χαιρετάγαν τον κόσμο, φεύγανε. Δεν είναι αυτό το πράγμα που έχουμε εμείς εδώ. Το star, χαμός, ναι. Από μακρός και τέτοιο. Το πράγμα συμπεριφερόμαστε εμείς ως πολίτες απέναντι στο star. Αυτό θέλει να πει προφανώς που το βλέπουμε και το θεωρούμε. Αντίστοιχα, ναι, βέβαια μιλάμε τώρα για μια πόλη η οποία έχει τεράστια ιστορία στον κινηματογράφο. Πες μου μερικούς έτσι που τους είδες και ήταν έτσι. Εντάξει, θυμάμαι τότε, εσείς μπορεί να μην το θυμάστε, θυμάμαι τότε το River Phoenix. Ο οποίος River Phoenix είχε ένα πολύ ωραίο μπαρ μαζί με τον Johnny Depp στο Hollywood. Άκου τώρα. Ένα πολύ ωραίο μπαρ που είχε μια μικρή σκηνή και παίζανε διάφοροι. Δηλαδή παίζανε U2, παίζανε τότε η Black Rose, παίζανε η Red Hot Chili Peppers. Και ο Depp είναι φοβερός εκεί, θα είσαι και παίζει. Ναι. Τι λες τώρα, καλά το τι μας είπε. Ναι. Φοβερός είναι. Αυτό ήταν. Απλά φαντάσου ότι εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά ανακαλύψω ότι γουστάρεις τη μαγειρική.
Μπαίνεις σε αυτή τη φάση. Μπαίνω σε αυτή τη φάση, γίνομαι σερβιτόρος, πάω να πλακώσω ένα πελάτη ένα βράδυ γιατί δεν μου άφησε, μέτρεχε όλο το βράδυ, μου άφησε πάρα πολύ. Εμείς ρε παιδί μου δουλεύαμε για τα tips, για τα φιλοδορήματα. Ο τύπος όλο το βράδυ μέτρεχε, είχε εκεί μια ωραία κοπέλα που θέλει να κάνει το τέτοιο, του φέρε μου αυτό, φέρε μου εκείνο, φέρε μου το άλλο, φέρε μου το άλλο, φέρε μου το άλλο, έτρεχα εγώ όλο το βράδυ, λέω εντάξει τώρα τα τσεπώσαμε εδώ πέρα. Ναι. Κάνει και ένα λογαριασμό, ξέρω εγώ, $400, οπότε λέω $400, αφήστε 20%. Δεν θα δώσω. 80 δολάρια. Ναι, μια χαρά λέω, μια χαρά. Πάω, βλέπω 10 δολάρια. Ρε, τώρα θα δεις τι θα γίνει. Παίζω όλο βράδυ και αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Και επιτέθηκε στον πελάτη επειδή σου άφησε. Βγαίνω έξω λοιπόν. Δεν έτρεχε, ρε. Όχι, δεν κάνατε εξεννοείται, αλλά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Δεν το κάνει εδώ. Ποτέ. Κανείς δεν το κάνει εδώ. Όχι, γιατί εδώ πληρώνεσαι. Εκεί δεν πληρωνόμασταν από τα εστιατόρια. Παίρναμε τύπου 2 δολάρια την ώρα. Οπότε τα tips ήταν όλη ιστορία. Από εκεί έβγαζε τα λεφτά. Και τώρα είναι κλιμακωτά τα tips, σα είπα που πήγα. Τώρα διαλέγει 3 tips τι θέλει. Ναι, ανάλογα με το πόσο εξυπηρέτησε ο. Οπότε. Κάτσε στην ίδια να σου κάνω ερώτηση. Αυτό ήταν μια κοπέλα, έπεσε, ήθελε να κάνει τη μόστρα του. Ναι. Όταν τον επιτέθηκε, του ξεφτύλισε εσύ και του λέει πώ θα πει στην Αιγύπτο. Όχι, δεν έγινε ακριβώ έτσι. Δεν έγινε ακριβώ. Τώρα το χτίζει, θα μάθει το κεφάλι του. Όχι, φαντάζομαι κεφαλοκλειδώματα και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Φεύγω λοιπόν τρέχοντα, με παίρνει χαμπάρι το αφεντικό μου, έρχεται από πίσω μου, χτυπάω πόρτε και είναι αυτό έξω τώρα που ανοίγει την πόρτα στην κυρία να μπει μέσα στο αυτοκίνητο. Είχε και μια σούπερα μαξάρα και αρχίζω, τον αρχίζω εγώ στα ελληνικά. Τι γνωστέ δουλειέ. Για να μην εκτεθώ και τελείω. Αυτό εκείνο το άλλο με το σπιτάκι του, όλα του. Μπράβο, το αφεντικό μου να με τραβάει από πίσω. Τύπο βέβαια να μην καταλαβαίνει γιατί εγώ τον βρίζω στα ελληνικά. Κατάλαβε, μπορεί να νόμιζε ότι είμαι και Μεξικάνο. Γιατί κατάλαβε, εκεί γινόταν χαμό. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ακούμπησα τίποτε αυτό. Φεύγει ο τύπος, ναι. Με παίρνει το αφεντικό μου μέσα και μου λέει: Αγαπητέ Δημητράκη, θα σε βάλω μέσα. Θα σε βάλω πόρτα. Ή φεύγεις από μπροστά από το σέρβις και από το μαγαζί, ή διάλεξε μια δουλειά στην κουζίνα. Εντάξει, δεν μπορούσα να φύγω. Άκου εδώ τώρα πώς το έφερε, τι. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ είχα. Επειδή ρε παιδί μου έρθει πάρα πολύ κοντά με την κουζίνα. Το σέρβις με την κουζίνα έρχεται κοντά. Οι κουζίνες τότε κατά κύριο λόγο κατά 80-90% ήταν άνθρωποι από το Μεξικό, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη δική μας κουλτούρα. Mm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γελάνε συνέχεια, είναι ανοιχτόκαρδοι. Οι γεύσεις είναι έντονες, καυτερά αυτά. Μπράβο, αλμύρα. Είναι φοβεροί άνθρωποι. Οπότε είχα έρθει περισσότερο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους παρά με τους Αμερικανούς που δουλεύανε στο σέρβις. Άρα λέω εντάξει, πάω κουζίνα και εκεί ξεκίνησε το ταξίδι. Ρατσισμό αντιμετώπισες, ενώ ως Έλληνας, ως ξένος, ως το πω. Περιμένετε να κάνουμε να φύγουμε και να ξανάρθουμε για να έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και αυτό. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ρυθμό 949, ένας εναντίον μαπών, είχαμε μείνει στο καλύτερο κομμάτι, στο θέμα της κουζίνας. Ναι. Είμαστε, ναι, είμαστε με τον Δημήτρη Καρμούτσο και μας είπε πώς ακριβώς έγινε η καμπή και ασχολήθηκε με την κουζίνα επειδή ουσιαστικά θέλαν λίγο να τον. Αρέσουν και καλό παιδί, δηλαδή δεν ήθελε να απολύσει. Οπότε σου λέει ο μαγαζάτορας εκεί στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, έλα μέσα τουλάχιστον γιατί μπροστά μα θα προκαλέσει πρόβλημα και σε μένα και στους πελάτες. Θα μου διαλύσει το μαγαζί. Εσύ πριν έρθουν τα πράγματα έτσι, το όνειρό σου ήταν, τι θέλεις να κάνεις. Οικονομικά. Πήγα, σπούδαζα οικονομικά σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο στο UCLA. Άντε ρε. Στο κεντρικό Λος Άντζελες. Ναι, βέβαια. Ναι. Και ήθελα να γίνω οικονομολόγος, μεγάλος και τρανός οικονομολόγος. Ήθελα να γυρίσω πίσω τότε, τον πρώτο χρόνο, να σώσω τη χώρα μου. Πολύ μπροστά όμως την εποχή, παιδιά. Σε χρειαστήκαμε πολύ αργότερα. Πολύ μπροστά ο Σκαρμούτσο όμως, γιατί ήταν μπροστά στην εποχή. Σκέφτηκε και ότι ο σεφ τώρα, ας πούμε, πάλι είναι ένα επάγγελμα το οποίο στη χώρα μας είναι. Δεν νομίζω το σκέφτηκε τώρα. Και ο οικονομολόγος. Όχι, να σου πω. Έπεσε πολύ μέσα και στα δύο. Τίποτα, παιδιά, όλα ήταν θέμα τύχης. Εμένα μου άρεσε από μικρό, μου άρεσε η ιδέα των οικονομικών, θεωρία των οικονομικών. Δεν μου άρεσε το λογιστικό κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ η θεωρία των οικονομικών. Ούτε το τραπεζικό κομμάτι. Γι' αυτό και εγώ σπούδαζα risk management στις τράπεζες, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μέσα και τη θεωρία των παιχνίων και αυτά. Αυτά είναι πολύ. Ναι, ναι, βασίζεται πάρα πολύ στη θεωρία. Αυτό μου άρεσε. Το δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν από τότε ήθελα να γίνω τατουατζής, απλά δεν μπορούσα. Δηλαδή ζωγράφιζα ελέφαντα και βγαίνει καμιλοπάρδαλη. Οπότε. Πολύ... σαν το Βέγκο. Αν μπει άλλο ένα, μα αυτό δεν είναι μαζί μα. Δεν πειράζει. Γιατί θα βγει στη φωτογραφία, δεν αυγεί. Οπότε πολύ γρήγορα αποφάσισα ότι τατουάζ δεν είναι επάγγελμα για μένα. Δεν θα έκανα φοβερή καριέρα. Μάλλον θα τρώγα πολύ ξύλο. Και η μαγειρική προέκυψε.
Πρέπει να σου πω ότι η μαγειρική τότε ήταν πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή δεν ήσουν απερήφανος που ήσουν μάγειρας. Mm. Δεν έλεγε στους γονείς σου θα γίνω μάγειρας. Καλύτερα για τους γονείς σου τότε να πήγαινες 2 χρόνια φυλακή και μετά να βγαίνεις για γνώση να δικηγόρος, παρά να τους πεις ότι παιδιά θα γίνω μάγειρας. Τι το μάγειρας, δεν υπήρχε σαν επάγγελμα. Μιλά για την Ελλάδα τώρα ή και στην Αμερική. Και στην Αμερική, και στην Αμερική. Επαγγελματικά ήταν πολύ πίσω το επάγγελμα. Ειδικά στο Λος Άντζελες. Στη Νέα Υόρκη τα πράγματα διαφορετικά. Στο Λος Άντζελες ήταν πολύ πίσω. Είχαν ανθρώπους ξένους οι οποίοι το κάναν σαν βοηθητική δουλειά. Mm. Και πάρα πολλούς Έλληνες. Δηλαδή οι Έλληνες κατά κύριο λόγο που πήγανε στην Αμερική μεταναστεύσανε, είτε δούλεψαν στον χώρο τροφίμων, δηλαδή λάτζα, κουζίνα και μετά είχαν τα εστιατόρια. Εξού και η φράση πολύ πιάτο Αμερική. Ναι, πολύ πιάτο η Αμερική, είτε κάναν οικοδομές. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν. Εμένα τι μου άρεσε τώρα. Εμένα μου άρεσε ο κακός χαμός που γίνονταν στην κουζίνα. Δηλαδή, εγώ έτυχε και δούλεψα στην αρχή μου σε εστιατόρια που είχαν πάρα πολύ ένταση. Και εμένα γενικώς τότε η ένταση μου άρεσε. Γούσταρες. Ναι, γούσταρα. Είτε ήταν ένταση στη μουσική, ένταση στη ζωή, ένταση στα πάντα. Οπότε εμένα με τράβηξε αυτό. Και είπα ότι θα το κάνω. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να παρατήσω τα οικονομικά, να μην τα τελειώσω. Εντάξει, ένιωσα και λίγο ενοχές απέναντι στους γονείς μου. Λέω δεν θα τα τελειώσω. Τελείωσα, πήγα σχολή μαγειρικής και μετά η πορεία ήταν... Είναι έτσι, επειδή είπες για την κουζίνα, είναι έτσι όπως τουλάχιστον μας και εμείς έτσι, από την τηλεόραση τα γνωρίζουμε. Είναι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, κόλαση μέσα στην κουζίνα. Όχι. Και δικτατορία. Όχι, όχι, όχι. Εξαρτάται πάρα πολύ από τον αρχηγό, πάντα. Mm-hmm. Τα πάντα εξαρτώνται από τον αρχηγό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, μπορείς να έχεις μια κουζίνα που ο αρχηγός είναι πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ συγκροτημένος. Όλη η κουζίνα θα είναι ήρεμη και συγκροτημένη. Να είναι leader, αυτό είναι το θέμα. Ναι. Άλλο boss, άλλο leader. Ναι. Όπως το λένε στο χωριό. Και έχει να κάνει πάρα πολύ με τον άνθρωπο που ηγείται. Σε όλα τα πράγματα όμως, παιδιά, ακή. Και σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, αν ο ηγέτης οποιασδήποτε δουλειά είναι νευρικός, είναι φωνακλάς κτλ., έτσι θα είναι και η υπόλοιπη δουλειά. Δηλαδή, δημιουργείς υπαλλήλους οι οποίοι είναι νευρικοί, φωνακλάδες κτλ. Αν έχεις ηρεμία μέσα σου και αποφασισμένος για κάποια πράγματα, αυτό είναι το κλίμα που καλλιεργείς. Έχει γίνει μέσα σε κουζίνα κάποιο περιστατικό που να... με σένα, δηλαδή όταν ήσουν ακόμη πριν γίνεις σε σεφ. Τι περιστατικό, μαχαίρια να με κυνηγάνε με μαχαίρια. Άμα σου λέει ότι ως γαρσόνι κυνηγούσε την κουζίνα, θα σε σκοτώσω που τα μεξικάνικα. Ένα εναντίον μαπών στο ρυθμό 949, Δημήτρης Καρμούτσος μαζί μας και ήθελα να τον ρωτήσω τι ήταν αυτό που τον έκανε να επιστρέψει μετά από 13 χρόνια στην Ελλάδα. Ο γιος μου, ο μεγάλος, mm-hmm. ο Δημήτρης. Πόσο είναι τώρα, Δημήτρη? Ο Δημήτρης τώρα γίνεται 17. Να σου ζήσει. Ναι, είναι ένα φοβερό παιδί, πολύ ιδιαίτερο παιδί, αλλά ήταν ο λόγος που επιστρέψα στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, εγώ δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου. Δηλαδή, δεν την είχα τη χώρα, ρε παιδί μου. Είχα κάνει τη ζωή μου εκεί, τους φίλους μου εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως ήρθανε και βρέθηκα με ένα παιδί εδώ. Μάλλον βρέθηκα με το δίλημα γιατί είχα την επιλογή που ήταν πάρα πολύ θαραλέο από τη γυναίκα μου τότε, η οποία μου είπε ότι αν θέλεις να έρθεις έρχεσαι, εγώ το κρατάω το παιδί, αν δεν θέλεις... Mm-hmm. Μένεις εκεί Μπράβο, που είσαι. Εντάξει. Αντρίκια. Ναι, ναι, πάρα πολύ και το θεώρησα διανόητο τότε. Ευτυχώς με φώτισε ο Θεός. Γιατί θα μπορούσα να είχα κάνει τη και να έλεγα όχι δεν γυρνάω. Με φώτισε ο Θεός και γύρισα. Και βέβαια η ζωή μου από τότε... Πιστεύεις στο Θεό, Δημήτρη? Κάποιες φορές ναι, όταν έχω ανάγκη να πιστέψω. Τις περισσότερες όχι. Να ξέρετε, παιδιά, ότι αυτοί οι άνθρωποι που το λένε αυτό είναι συνήθως αρκετά πιστοί. Αυτοί είναι πιο πιστοί, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι οι γονείς όταν εκείνη την εποχή έκανε... Θέλω κάτι για το μόνο που θα ρωτήσουμε για τα παιδιά, για να πάμε μετά σε άλλο θέμα. Ναι. Θέλω να μου πεις ένα χαρακτηριστικό που θέλεις να πάρουν τα παιδιά σου δικό σου, ως στοιχείο του χαρακτήρα τους, και ένα που δεν θα ήθελες. Δεν θα ήθελα να πάρουν από μένα την ξεροκεφαλιά μου, γιατί αρκετές φορές γίνομαι πολύ ξεροκέφαλος και λίγο ξερόλας. Αυτό δεν θα ήθελα να το πάρουν. Mm. Θα ήθελα να πάρουν πάρα πολύ από μένα το επαναστατικό πνεύμα που είχα εγώ 30 χρόνια πριν. Άρα και πάνε μαζί αυτά δύο συνήθως. Ξεροκεφαλιά με το επαναστατικό πνεύμα. Έχεις δίκιο, ναι, έχεις δίκιο στα μάτια. Δυστυχώς, δυστυχώς. Είπες πριν ότι όταν οι γονείς σου σου λέγανε τότε μάγειρας με τίποτα, καλύτερα να πας φυλακή που είπες χαρακτηριστικά κτλ. Τώρα υπάρχει κάποιο επάγγελμα που θα έλεγες στα παιδιά σου ότι αυτό δεν θέλει να το κάνεις με τίποτα. Ναι, μάγειρας. Α, το λες, το λες. Γιατί επειδή έχει γίνει τόσο πολύ μόδα. Έχω δώσει μάχη με το μεγάλο μου γιο να μην γίνει, ενώ δουλεύει. Επειδή έχει γίνει τόσο πολύ μόδα και εσύ ακόμη αντικομφορμιστή ή επειδή όντω οι συνθήκε δεν τι θε. Επειδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι πλέον γίνονται μάγειρες για τους λάθος λόγους. Μπράβο, καταλαβες. Αυτό. Δηλαδή, γενικώς, αλλά όσο αγαπάμε το φαγητό. Παιδιά, από τους αρχαίους Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες μέχρι τώρα είχαμε γενικώς μια μεγάλη αγάπη προς το φαγητό.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε τσιμπούσι κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ήταν γιορτή για αυτούς το φαγητό. Το συμπόσιο. Μπράβο. Δεν τρώγανε ποτέ μόνοι τους, φωνάζανε κόσμο κτλ. Αυτό μας ακολούθησε. Ήρθανε Τούρκοι, ήρθανε Νετοί, ήρθαν διάφοροι. Για μας το φαγητό πάντα ήτανε το σημείο συνάντησης. Από την οικογένεια μέχρι την κοινωνία ολόκληρη. Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα όμως, φτάνει στο 2018 και ξαφνικά βλέπεις ότι όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να γίνουν μάγειρες, θέλουν να γίνουν μάγειρες για το λάθος λόγο. Ναι, μεν έχουν το φαγητό μέσα τους, παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι αυτό το ωραίο πράγμα, το ωραιοποιημένο που βλέπεις. Της μόστρας. Μπράβο, και βομβαρδίζεσαι καθημερινά. Δεν γίνονται όλοι τηλεοπτικοί, δεν γίνονται όλοι όμορφοι, δεν γίνονται όλοι με τατουάζ. Δεν βγαίνει έτσι το φαγητό. Πρέπει να. Μην πω τη λέξη τώρα και είναι και πρωί. Πρέπει να στήσεις κόρη για να βγει το φαγητό. Είναι αυτό που λένε: μπαμπά, θέλω να γίνω μάγειρας. Πού, Παπαναγκίτσα, πού θα βρουν τόσα λεφτά για τα τουάζ. Ακριβώς. Και επίσης δεν υπάρχει και καμία γκλαμουριά στο επάγγελμα, παιδιά. Ποια είναι η γκλαμουριά του να είσαι 16 ώρες σε μια κουζίνα η οποία έχει 40-50 βαθμούς και μαγειρεύεις για ανθρώπους οι οποίοι πλέον σε κρίνουν πάρα πολύ εύκολα γιατί όλοι έχουν γίνει γευσιγνώστες. Αυτό. Ναι. Οι οποίοι πλέον πριν φύγουν από το μαγαζί σου που εσύ έχεις χτίσει με κόπο γράφουν κριτικές στα διάφορα μέσα και μπορεί να σε καταστρέψουν χωρίς να σου δώσουν την ευκαιρία να σε ξαναδοκιμάσουν. Να εξηγήσεις ή να ξαναδοκιμάσουν. Πριν μερικά χρόνια στην Αμερική ήταν και μάστιγα. Δηλαδή υπήρχαν τύποι bloggers συγκεκριμένοι οι οποίοι φοβόντουσαν τα εστιατόρια. Μιλάμε για σοβαρά εστιατόρια. Φοβόντουσαν να μην εμφανιστούν αυτοί γιατί. Φαντάσου ότι τώρα γίνεται αυτό καθημερινά. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα εστιατόριο, πας σε ένα εστιατόριο, ξέρεις από πριν τα πάντα όλα για το εστιατόριο. Έχεις δει φωτογραφίες, έχεις διαβάσει κτλ. Άρα πας προδιαθετημένος. Ναι. Αν σε τραβήξει η παρέα σου ενώ εσύ δεν γουστάρεις, θα είσαι αρνητικός. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αν σου πει παρέα, έχουμε κλείσει εκεί. Μάρε, παιδιά, διάβασα ότι δεν είναι καλό κτλ. Θα μπεις μέσα και η διάθεση σου θα είναι αρνητική. Αν πας με αρνητική διάθεση, δεν πρόκειται να σε αρέσει τίποτε. Εσύ πώς πηγαίνεις να φας και πώς αντιμετωπίζουνε, δεύτερη ερώτηση. Με αντιμετωπίζουν πάρα πολύ χαλαρά γιατί γενικώς. Είσαι χαλαρός. Ναι, εντάξει, χαλαρός. Και είναι και η φάση σου ένα τέτοιο. Αλλά γενικώς εγώ είμαι και λίγο σαβούρας τώρα, μην το πούμε αυτό. Ξέρεις, πάρα πολύ δυνατό. Ναι, τη σαβούρας. Δηλαδή το πιο σαβούρικο πράγμα που γουστάζει να τρως τι είναι. Αυτό δηλαδή, που δεν λέγαμε, αυτό δεν τρώει καρμπότσι με τίποτα. Εγώ αδερφέ μπορώ να βάλω βρώμικο από τη Μαβίλη μαζί με μπέργκερ στο ίδιο τώρα. Ακού βρώμικο από τη Μαβίλη από πάνω να βάλω μπέργκερ και να πάρω την πιο πλαστική πίτσα που έχει φάει ποτέ στη ζωή. Να τα στείλω όλα αυτά. Να τη λύξω μέσα. Να κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο μπουρίτο. Να τα κόψω και να τα φάω. Είμαστε στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε κανονικά. Παρασκευή σήμερα, ένα εναντίον μαπών με τον Δημήτρη Καρμούτσο. Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά που έχουμε πει, τόσα που δεν έχουμε πει ακόμη και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Για να δείτε και λίγο, το λέω και στον εαυτό μου τώρα αυτό, δεν το λέω ούτε στους μαπές ούτε σε εσάς. Το ότι πόσο πολύ δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα τηλεοπτικά και όλα αυτά και έχουμε πει τόσα και τόσα ενδιαφέροντα. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα εγώ φαντάζομαι. Αλλά εγώ, μία ερώτηση πριν πάμε σε οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε άλλο. Δεν μας είπε επαγγελματικά, με τις γυναίκες πώς ήσουν ωραίο. Πώς εξελίχθηκες, ήσουν ρε παιδί μου, ήσουν ντροπαλός, τι φάση ήσουν. Γενικώς, άκου να δεις τώρα, όταν πας στην Αμερική και είσαι ξένος, έχεις αρκετή πέραση. Mm. Ειδικά όταν μάθουν οι Αμερικανίδες ότι είσαι από κάποια χώρα, ότι δεν είσαι Λατίνος τύπου και είσαι από κάποια χώρα της Μεσογείου, γιατί την Ευρώπη οι Αμερικανοί την έχουν περιπολού. Δηλαδή τι θέλουν πάντα να πάνε, γουστάρουν κτλ. Όταν μάθουν λοιπόν ότι είσαι Ισπανός, Ιταλός, Έλληνας, εκεί γίνεται λίγο, χτυπάνε καμπανάκια δεξιά και αριστερά. Οπότε ναι, αυτό το κομμάτι ήταν εύκολο. Μιλάμε τώρα για Αμερική με σεξουαλική απελευθέρωση full, Λος Άντζελες. Μιλάς τώρα για ατελείωτες παραλίες με ατελείωτα κορμιά, με ξανθά μαλλιά κτλ. Βάλτε όλα αυτά μαζί. Και βάλε και ένα κακόμοιρο Έλληνα. Εμένα. Ένα κακόμοιρο Έλληνα. Που έφυγε από την Ελλάδα δεκαετία του 80 με τις φοβερές συγκεντρώσεις του Πασόκ και τα λοιπά. Που κρατάγαμε. Εκτιμώ πολύ που αναφέρει συχνά την Πασοκάρα μας. Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν. Γενικώς ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου όμως σαν όμορφο, ωραίο, δεν το είδα ποτέ έτσι. Και ήμουν άνθρωπος ο οποίος ήμουν πάρα πολύ επιλεκτικός. Ήσουν σαν για μένα, δηλαδή εγώ δεν πήγαινα ποτέ εκεί που πήγαιναν όλοι. Δηλαδή αυτό που θέλαν όλοι δεν το ήθελα εγώ. Γι' αυτό δεν τι κατάφερνε. Γι' αυτό δεν κατάφερνε ούτε τι άλλε που δεν τι ήθελαν όλοι. Α τα αφήσουμε τώρα.
πάντων, για όνομα του Θεού. Ωραία, να πάμε λίγο στη τηλεόραση. Μια ερώτηση, δύο θα κάνουμε. Δεν είναι ζητούμενο μας. Θέλω να ξέρω αν βλέπεις. Θέλω σίγουρα να ρωτήσω όσον αφορά το MasterChef, μόνο αυτό, αν το βλέπεις και αν έχεις γνώμη. Και γενικά, πώς βλέπεις την φάση όσον αφορά τη δική σου δουλειά στην τηλεόραση. Ωραία. Για το αν το βλέπω, καλώς ή κακώς δεν προλαβαίνω να μου πει αν μπορεί να το δει στο ίντερνετ, φίλε. Όχι, δεν το βλέπω. Μη σου πω ψέματα. Εντάξει, είναι λογικό, Γυρνάω στο σπίτι αρκετά αργά. Προτιμώ να βάλω το μικρό, ξέρεις, να παίξω λίγο, να τον βάλω για μπάνιο κτλ. Και μετά είτε θα δουλέψω κάνοντας χέρια μενού κτλ. Είτε θα δω κάποιες εκπομπές στο Netflix. Μη σας πω ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή τώρα έχω κολλήσει με μια εκπομπή που λέγεται Ray Donovan. Έχει να κάνει τα με ένα τύπο. Αυτό λέω και εγώ, παιδιά. Δεν έχουμε Netflix και ασχολούνται με τηλεόραση ακόμα. Δηλαδή, πραγματικά. Ή η τηλεόραση να γίνει. Σταμάτη, εγώ δουλεύω στην τηλεόραση, φίλε. Ρε φίλε, το ξέρω. Εγώ να γίνω κλέφτη. Γι' αυτό είμαι τόσο ευαίσθητο με αυτό το θέμα. Βλέπει, θα δέκα πολύ πιο χοντρά πράγματα. Αλλά δεν βλέπετε ελληνική τηλεόραση. Δεν γίνεται. Και εγώ δουλεύω στην τηλεόραση. Πρόσεξε όμω τώρα, εμεί είμαστε μία κάστα ανθρώπων. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω το μυαλό στη μητέρα μου, η οποία θα δει τηλεόραση, στο γιο μου, ο οποίος βλέπει τηλεόραση. Ο γιος μου το βλέπει το MasterChef. Ναι. Δεν μπορώ να το αλλάξω το μυαλό. Ο οποίος γιος μου θα δει και Netflix. Παρ' όλα αυτά θα δει και ελληνική τηλεόραση. Κατάλαβες. Εμείς μπορεί να έχουμε μπουχτίσει λίγο από την ελληνική τηλεόραση. Ναι, θέλω να σου πω ότι από τη μία υπάρχει ποιότητα και υλικό και δουλειές και δηλαδή, παραγωγάρες. Και από την άλλη, εδώ πέρα παλεύουν με μία τρύπα και πέντε ίδιους παρουσιαστές 20 χρόνια να κάνουν τα ίδια πράγματα που βλέπουμε 20 χρόνια. Πάρτα, Ουγγαρέζο. Εγώ δεν είμαι μέσα από τους παρουσιαστές. Εγώ νομίζω ότι τσέβαλε. Μα να σου πω κάτι. Μα πείτε μου ένα νέο παρουσιαστή που έχει στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει νέο παρουσιαστή στην τηλεόραση. Είναι όλοι οι παλιοί οι οποίοι του εμπιστευόμαστε πλέον ή κάτι τώρα ότι να είναι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα που σπάντα νεύρα. Θέλω να ρωτήσω, παράγουμε περισσότερους σεφ από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Πολύ, πολύ, μπράβο. Από όσο φαΐ έχουμε να μαγειρεύουμε, παιδιά. Υπάρχει τόσο φαΐ για μαγείρεμα. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Κάθε χρόνο βγαίνουν περίπου 20.000 μάγειρες από τις σχολές μαγειρικής. Το νούμερο είναι τρελό. Σε μια Ελλάδα η οποία έχει 8 εκατομμύρια ανθρώπους, σε μια Ελλάδα που τα εστιατόρια πλέον το χειμώνα δεν δουλεύουν πάρα πολύ λόγω οικονομικής κρίσης, άρα περιμένει την καλοκαιρινή σεζόν να φύγουν όλα αυτά τα παιδιά να πάνε στα νησιά να δουλέψουν. Είναι τρελό το νούμερο, ναι. Παράγουμε πάρα πολλούς, γι' αυτό και βλέπεις ότι πάρα πολλοί τα παρατάνε. Mm-hmm. Δηλαδή βγαίνουν 20.000 παιδιά, άντε να γίνουν 3-4.000 από αυτούς μάγειρες. Βλέπεις ότι πάρα πολλοί δουλεύουν μόνο καλοκαίρι, μαζεύουν λεφτά και το χειμώνα που δεν έχουν δουλειές. Τρώνε όλα τα λεφτά και αναγκάζονται να φύγουν έξω. Έχεις όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ που είσαι αυτή την περίοδο, να τα πούμε και αυτά. Εγώ έχω μαζί με τους συνεταίρους μου που είναι και κουμπάρι μου μια μεγάλη εταιρεία και εταιρεία που λέγεται Δημοσιοφιστήριο. Τα καλύτερα παιδιά. Ελπίζω να έχετε φάει από το Δημοσιοφιστήριο. Από το Δημοσιοφιστήριο έχουμε φάει φυσικά, αλλά είναι οι μοναδικοί που αξιώθηκαν να πάνε αυτά τα άθλια κουφάρια στη Σπονδί. Στη Σπονδί μα κάνει πάει. Μπράβο, για να Δημήτρη, μα πήγανε και μα κέρασαν οι κουμπάρι σου. Του ευχαριστούμε. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Δεν ήμασταν άξιοι εκεί, νιώσαμε πραγματικά πολύ λίγοι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μόνο τα τυριά στο τέλο καταλάβαμε. Και πάλι όχι όλα. Ήταν πολλά. Οι κουμπάροι και οι συνέτεροι μου έχουν πάει εσάς τα ρεμπάτια στις πόρνες. Δεν έχουν πάει εσένα. Δεν με έχουν πάει πουθενά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι αυτή τη συνέντευξη που είναι φυσικά το παιχνίδι μας. Μη φρικάρεις, Δημήτρη. Το παιχνίδι λέγεται Ενός λεπτού ξεπέτα με τον Δημήτρη Καρμούτσο. Είναι περίεργα γενικά οι χαρακτηρισμοί εδώ που έχουμε. Μάπα, τον είπαμε ξεπέτα, θα του κάνουμε πριν φύγει. Δηλαδή δεν ξανάρθει ποτέ. Το ξεπέτα δεν πειράζει, το ένα λεπτό με πειράζει. Δηλαδή, αν θέλετε να τραβήξουμε λίγο παραπάνω. Να μην νιώσω θυγμένος φεύγοντας από εδώ. Να πω, επειδή πριν το είπα, θέλω να το διορθώσω. Είναι δικός μας τελείως όπως βλέπετε. Γι' αυτό είναι η Πακεμάπας και δεν το ήξερε. Να πω ότι έχουμε φιλοξενήσει και τον Βασίλη τον Καλλίδη. Έτσι, μην φανεί. Είναι πάλι δικός μας άνθρωπος που ξεκινήσαμε και μαζί με τον Βασίλη. Θέλω να το πω αυτό. Λοιπόν, ενός λεπτού ξεπέτα. Σε 60 δευτερόλεπτα σε βομβαρδίζουμε με ερωτήσεις και εσύ απαντάς. Έχουμε ένα application από τους Κινέζους που στο τέλος τα πήγαν. Στο σύνολο είπε αλήθεια ψέματα. Είναι ένας ανιχνευτής ψεύδους, εν πάση περιπτώσει, που τον έχουμε πάρει φθηνά. Κινέζικος. Διαθέτει τελείως Κινέζικος. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ και εγώ, εγώ και εγώ. Λοιπόν, τι συζητάτε? Τίποτα με την Ιωάννα συγκρίνουμε πως πρέπει να κάνετε τις ερωτήσεις μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Νίκο Τσεκούρα. Ενός λεπτού ξεπέτα. Ποιο φάγητο είναι αυτό που δεν μπορείς να φτιάχνεις με τίποτα? Που λες όχι ρε φίλε αυτό τώρα, που το θυμήθηκε? Κοτόπουλο μανιτάρια. Γιατί ρε φίλε, περίμενε. Δεν είναι, αφού πέρα θα τώρα. Εύκολο δεν είναι. Μου σκάλε στο κεφάλι πολύ άδειο. Δεν θα πάμε παρακάτω. Κρίνεις τους ανθρώπους από αυτά που τρώνε?
Καθόλου ποτέ. Ωραία ερώτηση. Μπράβο. Μετά πρέπει να κοιμήθηκες. Αν μαγείρευες έναν από εμάς, ποιον θα επέλεγες? Στο φίλο μου εκεί πέρα, στη γωνία. Το φίλο μου, ρε φίλε. Είναι δικός μου άνθρωπος. Εσύ μια ζωή σε στη δίαιτα. Εδώ η όμορφη κυρία είναι πάρα πολύ αδύνατη. Οπότε εμείς εδώ τα έχουμε. Να έχουμε να φτιάξουμε. Ξέρω και πώς θα τον έκανες. Γεμιστό. Θα τα αφήσουμε, θα παρακαλώ. Έχει χάσει να βάλει υλικό σε κάποια συνταγή και να μην το πει να πει τάξει το γαμπάρτα ή τραβάει. Συνέχεια, παιδιά, εδώ έχω πουλήσει, εδώ έχω πουλήσει χοιρινό για μοσχάρι. Με δουλεύετε σε πελάτε. Τι λέτε τώρα. Φάτε το ωραίο σα μοσχάρι και το χοιρινό. Συμπλήρωσε τη φράση. Σκαρμούτσο, σκαρμούτσο. Όχι, εγώ θα το πω το θέμα, εγώ θα το κάνω. Πάμε, πάμε, πάμε. Έχει κάποιο παρατσούκλι στην κουζίνα? Όχι. Έχεις κάνει ποτέ προ οικογένειας, έτσι? Έχεις κάνει ποτέ σεξ στην κουζίνα, μαγειρεύοντας? Ναι, ρε φίλε. Τι θα τάζεις κάποιον που δεν τον πας καθόλου? Αλλά δεν το ξέρει, δεν τον πας όμως εσύ. Ποντικοφάρμακο. Υπάρχει γυναίκα σεφ? Πολλές, πολλές. Και είναι και πάρα πολύ καλές. Α, εντάξει, θα το κρατήσω σε ένα επίπεδο. Δεν θα ρωτήσω αν έμπαινες. Φακές φτιάχνεις. Μπράβο. Είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Α, ναι. Ναι, δεν φτιάχνω καλές, αλλά τις τρώω. Έχει γίνει ποτέ στην κουζίνα να μιλήσεις άσχημα σε έναν μάγειρα και να σου φέρει τη μάνα του? Μαμά, ο σκαρμούτσος με έπισε. Τη μάνα του έχει την αστυνομία, ναι. Η καλύτερη κουζίνα για σένα, ποια? Η μεσογειακή? Όχι, όχι, ασιατική, ιαπωνική. Αυτό μας είπε και ο Καλίδης το ίδιο πράγμα. Μακράν, μακράν. Μακράν, έχετε. Τελείωσε ο χρόνος. Όχι, περάσει τον έλεπτο. Πες άλλη μια, σου χαρίζω εγώ. Γεμιστά με κοιμά ή σκέτα? Σκέτα, ρε φίλε. Σκέτα, είναι δυνατόν? Έσχος, πάω να φύγω. Πάω να φύγω. Δημήτρη Καρμούτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είσαι ακόμη ένας από εμάς και αυτό το εκτιμούμε, γιατί δείχνει ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός. Ο γυαλός είναι μια χαρά. Ότι εμείς στραβαμενίζουμε. Αυτό είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και πρέπει να σας πω ότι ξεπέτα για ένα λεπτό ήταν μια χαρά τελικά. Πάμε να κάνουμε τσιγάρο. Κάνε τώρα subscribe στο Ρυθμός Tube για να απολαμβάνεις πρώτος αποκλειστικά βίντεο.